Blast from the Past, Volume 2. Τι αποθέωση. Το έχεις ανάποδα. Γι' αυτό ήταν αποθέωση. Να το. Casio FX-880P. 64 kilobytes μνήμη. Με 32 kilobyte επέκταση μνήμης από τη Synox.de. Η εταιρεία τα είχε βρει και δεν ήξερε τι πουλάγε. Το αγόρασα για 120 ευρώ και τώρα το πουλάνε κάτι 400 άρια. Scientific Library. Έχει 112 μέσα, 116 προγράμματα έτοιμα μέσα. Τι κάνει, υπουργέ. Ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο πράγμα, το κάνει. Συν το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά είναι γραμμένα σε basic. Την ίδια την ενσωματωμένη του, την basic, την οποία μπορεί να τα ξεκλειδώσεις και να πάρεις να δεις την οπότε κάτι σκάλι. FX-880. Το καλύτερο που έβγαλε ποτέ που κυκλοφόρησε στην Ευρωπαϊκή αγορά. Μετά από αυτό βγήκε το FX, το, μάλλον βγήκε το PB2000C, με ενσωματωμένο C interpreter, το μοναδικό. Και μετά βγήκε το FX το 890P, το μοναδικό με 16 bit επεξεργαστή. Και γιατί είναι Μανώλη. Κανένα από αυτά δεν κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά, ούτε στην ευρωπαϊκή. Αυτό εδώ είναι απλά το super duper κόσμημα της Casio. Και μετά από αυτό, ο Χάλι 2000. Και έχω μέσα νομίζω και κάτι ωραία προγραμματάκια, τα οποία μπορούμε να δούμε. Ας δούμε, Shift-10. Ο μαγικός αριθμός 674, γραμμένος στην basic, ο αριθμός του Capricar. Γραμμένος στην basic του FX-880. Διαβάλλει ένα αριθμό. Τι είναι ο αριθμός του Capricar, το ξέρετε? Όχι, για πες. Αν πάρεις έναν αριθμό τετραψήφιο, ο οποίος δεν έχει και τα τέσσερα ψηφία ίδια, και τον γράψεις κατά άκουσα και φθήνουσα σειρά, και τα αφαιρέσεις μεταξύ τους, και το κάνεις αυτό με το αποτέλεσμα συνεχόμενα, πάντα φτάνει στον αριθμό 674. Θεωρία αριθμών. Είναι αριθμός του Capricar αυτό. Οπότε αυτό εδώ το αποδεικνύει. Του δίνεις εσύ ένα τετραψήφιο αριθμό. Διαβάλλε. 1, 2, 9, 6. Έτσι. Οκ, okay, δώσ' το. Πατάς λοιπόν το εξέ. Και λέει 9621 μείον 1269. Α, είναι το επόμενο βήμα. Έτσι, και σου βγάζει 8352. Το άθροισμα, ναι. Απόπειρα, αφαίρεση κάνει. Απόπειρα 2. Ναι, αφαίρεση. Έφτασε ήδη στις 2, έφτασε στο 674. Το 674 να το βάλεις προφανώς και το αντιστρέψεις και το ξανακάνεις, ξαναβγάζει 674. Θα δοκιμάσουμε έναν άλλο αριθμό που να μην βγάλει τόσο γρήγορα. 0, 0, 3. Μα δεν πρέπει να είναι διαφορετικά όλα τα ψηφία. Όχι, όχι απαραίτητα. 3, 5, 0, 0. Έλα, σε παρακαλώ, τρέξε. Μην είσαι κακό. Πάμε ξανά. 3, 5, 0, 0. Ελπίζω να πετύχει. Να βγάλεις πιο πολλά σημεία. 5,300-35, 5,265. Πρώτη απόπειρα. Δεύτερη απόπειρα. Τρίτη απόπειρα. Τέταρτη απόπειρα, 4,76, φτάσαμε. 6,174, success. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ωραίο μαθηματικό προγραμματάκι για να γράψει κανείς. Έχει κι άλλα. Αυτό θα γράψει διάφορα τέτοια. Palindrome testing. Πρόγραμμα που εξετάζει για παλίνδρομους αριθμούς. Τώρα, αν θυμάμαι τι κάνει, δεν θυμάμαι, αλλά θα του γράψω έναν αριθμό. 126. Computing. Palindrome 747. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάνει. Είχα διαβάσει κάποια μαθηματική θεωρία που έλεγε το πάρεις και το γυρίσεις ανάποδα και τα προθέσεις, αλλά δεν θυμάμαι τι. Αν πρέπει να δω τον κώδικα. Είναι πολύ ευχαριστώ. Τι έτους είναι αυτό, Μανώλη? Αυτό πρέπει να κυκλοφόρησε κάπου το 90. Και γιατί όλος ο κόσμος δούλευε HP και Texas Instruments και η Casio όχι τόσο πολύ? Ποια ήταν η άποψή σου? Τα Casio δεν έχουν καταρχήν symbolic map. Αυτά εδώ δηλαδή δεν έχουν συμβόλαιο. Είναι κανονικά κομπιτεράκια, υπολογιστές με basic. Τα Hewlett Packard είχαν από την παλιά εποχή symbolic mark. Ούτε αυτό είναι reverse polish. Όχι, είναι κανονικά. Η Casio δεν έχει βγάλει κανένα που να είναι reverse polish από το ξέρω. Κανένα της εποχής, δεν ξέρω τώρα αν βγάζει, αλλά δεν νομίζω. Τώρα βγάζει κάτι περίεργα πράγματα, κάτι flash, πάντα με κάτι οθόνες, έχουν κλπ.
Έχει άλλα προγράμματα. Τι είναι τα perfect numbers. Έχω γράψει προγράμματα και δεν θυμάμαι τι κάνουν. Δουλεύουν, αλλά δεν θυμάμαι τι κάνουν. Τέλεια αριθμή, κάποιο στο σχολείο το είχαμε κάνει. Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα. Nice. Μπορεί να ψάχνει για ώρες εκεί πέρα. Break. Αυτό έχει κάποιο interface. Number factoring, ορίστε. Yeah. Μπορούμε να κάνουμε και παραγοντοποίηση. Παραγοντοποίηση που κάνει η περιμένη. Έχει interface. Ένα interface εδώ, το οποίο είναι στην πραγματικότητα μια σειριακή σε 5 volt. Αυτό μπορείς δηλαδή με Max 232 να το κάνεις στη TTY. Έχω φτιάξει, υπάρχει στο σπίτι της μάνας μου, έχω το level converter και είχα γράψει και πρόγραμμα στη Visual Basic με το οποίο κατέβαζες κατευθείαν. Save στην COM1, load από την COM1 και θα έφερνε τον υπολογιστή μέσα. Οπότε μπορείς δηλαδή το output των προγράμματων. Και είχα βάλει σε μια διάδευτη πλακέτα πάνω 3 καλωδιάκια και το έχω να μέσα. 3 καλώδια Okay. Ναι, μπορώ να το. Μπορώ να... Δηλαδή ουσιαστικά κάνεις το, είναι ένα dump terminal αυτό το πράγμα. Μπορεί να δέχεται εντολές από τη Συριακή και να σου κάνει. Yeah. Αντί να στα βγάζει την οθόνη, να στα βγάζει πάνω στη Συριακή. Ναι, μπορεί να το κάνεις και αυτό. Ή μπορεί να κάνεις load και save στη Συριακή. Δέχεται σαν εντολή load και save, μπορεί να κάνεις save load και στη Συριακή. Okay. Μια χαρά. Άμα το κάνεις dump terminal, να μπει σε κανένα Twitter με αυτό. Twitter με αυτό. Ναι. Πρόγραμμα μετατροπή δεκαδικό, διαδικό, δεκαεξατικό κτλ. Αυτό εντάξει, αυτό το είχαν και το μωμάτι. Και άμα τον αφήσει και μία μέρα θα βρει και το πρόγραμμα για το Twitter. Τι βρήκα, αυτό δεν υπάρχει. Graphics Max. Είναι το πρόγραμμα του TI99, το κλασικό το με τα φρουτάκια, γραμμένο σε Basic για FX880. Δεν υπάρχει. Αν νομίζω μάλιστα πως επειδή βαριόμουν στο κανονικό παιχνίδι, το μόνο που κάνει είναι να πατάς ένα κουμπί. Για να σου δείξει τα επόμενα. Εδώ επειδή βαριόμουν πλέον να πατάω για το κουμπί. Μου έλεγα από την αρχή πόσες φορές θέλεις να παίξεις. Και έπαιζε από μόνο. Α, γι' αυτό λέει how many rounds, ας πούμε 10. Και παίζει τώρα, χάνει κιόλας. ναι, τι, θα κάθομαι εγώ να πατάω από τη για να παίξει, γιατί έτσι κι αλλιώς. Είναι lazy mode, είναι enabled. Lazy mode, δεν υπάρχει. Εξάλλου σκοπό ήταν να βγει το πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Από εκεί πέρα το παιχνίδι είναι απλά. Ναι, έχω ξοδέψει κάπω τη μνήμη. Να έρθουμε εδώ η μνήμη που φαίνεται ελεύθερη. 49.000 byte έχουν μείνει από τα 64 που έχει το μηχάνημα. Μια χαρά το βλέπω να διατηρείται. Το ανοίγω μια φορά το χρόνο. Το έχω δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Η μνήμη δεν παθαίνει τίποτα. Όταν είναι να εμπιστευτώ κάπου τα δεδομένα μου για να τα κρατήσω 10 χρόνια ή 20, νομίζω πως θα προτιμήσω να τα κρατήσω εδώ πέρα, παρά στις πλάτες της μνήμης. Αυτά πρόλαβα και τα τζίμπησα πριν καταλάβει ο κόσμος.